Κοιτάξτε, είναι πάντα, όπως γνωρίζετε, η δικιά μας κυβέρνηση δεν είναι χαρούμενη ότι αυτή τη στιγμή θα πουληθούν 2.500 άνθρωποι, θα χάσουν τη δουλειά τους και οι οικογένειές τους, όλα αυτά. Αλλά σε μια εποχή που προσπαθούμε να εξορθολογήσουμε την οικονομική κατάσταση της χώρας, είναι λογικό, ήταν μέσα στα πλαίσια, να γίνει και η αναδιάρθρωση της κρατικής τηλεόρασης. Σε αυτά τα πλαίσια, η μόνη λύση που μπορούσε να δοθεί ήταν αυτή που δόθηκε σήμερα, δηλαδή με το κλείσιμο της ΕΡΤ και το ξανάνοιγμα της ΕΡΤ, με την να ξαναπροληφθούν τα πρόσωπα αυτά που πρέπει να στελεχώσουν ξανά την ΕΡΤ. Βλέπετε, έγινε σε μια κίνηση που έπρεπε έτσι να γίνει, για να έχει και αποτέλεσμα, και βέβαια θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, τι μελιγενέστε. Γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα κάθι προς τη συνέχιση της συγκυβέρνησης αυτής, με τις διαφορετικές απόψεις που έχουν οι τρεις συγκυβερνούντες. Άρα, αναμένουμε τα αποτελέσματα. Εγώ νομίζω ότι θα βρεθεί λύση, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα δεν χρειάζονται ούτε περιπέτειες να μπει η χώρα μας. Μπήκαμε σε έναν καλό δρόμο, βγήκαμε από ένα τούνελ και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πετάξουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Άρα πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να κυριεύσει αυτό που είναι το σωστό. Και το σωστό αυτή τη στιγμή είναι να γίνουν ό,τι αποφασίστηκε. Μην ξεχνάμε ότι για την ΕΡΤ υπήρχε ήδη σχέδιο από το 2010, από το μνημόνιο. Δεν κάναμε κάτι το καινούριο. Έτσι. Άρα σε αυτή τη χώρα επιτέλους πρέπει να προχωρούν οι αλλαγές και αν δεν σπάσεις, όπως λέει ο λαός, αυγά, δεν κάνεις ομελέτα. Άρα προχωράμε μπροστά. Υπάρχει ένα λάθος. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει δείξει τη γνώμη της όσον αφορά την ΕΡΤ και όσον αφορά τον ΟΠΑΠ. Και οι δύο δεν ήταν ζημιογόνες εταιρείες. Και οι δύο ήταν κερδοφόρες εταιρείες. Και μάλιστα η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει και μείωνε και τα χρήματα που χρώσταγε προς τρίτους. Αυτό μπορεί να είναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι και το κόστος της κρατικής τηλεόρασης, από ό,τι μας είναι γνωστό, είναι ένα ποσό υπέρογκο. Είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Εργάζονται 2.800 περίπου εργαζόμενοι κτλ. Σήμερα παίζουμε, μην ξεχνάτε ότι παίζουμε για 400 εκατομμύρια ευρώ. Παίξαμε και με τις συντάξεις των ανθρώπων που ελαττώσαμε τους μισθούς τους, γιατί είχαμε αυτό το έλλειμμα. Άρα, όταν υπάρχει ο εξορθογισμός και υπάρχει ο πόλεμος για όλους που λέμε, ό,τι αφορά την οικονομική τους κατάσταση, ισχύει για όλους. Δεν είναι ο υπόλοιπος πολίτης είναι διαφορετικός από τον άλλο. Το πόσο κόστιζε η ΕΡΤ, το γνωρίζετε. Έτσι. Το πόσο θα κοστίζει η νέα ΕΡΤ, πότε θα το μάθουμε. Αυτό αμέσως. Αυτό θα πάρθουν αποφάσεις, να γίνει το νέο διοικητικό συμβούλιο, το νέο σχήμα της ΕΡΤ πώς θα είναι, ο αριθμός των υπαλλήλων και θα ξέρουμε συγκεκριμένα πόσο θα είναι το κόστος της νέας κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι μία εταιρεία θεωρείται κερδοφόρος όταν συντηρείται και παράγει έσοδα και παράγει κέρδη μέσα από τα έσοδα που προκύπτουν από την δραστηριότητά της. Όταν είσαι μονοπόλιο και σε πληρώνει ο ελληνικός λαός, τότε όχι μόνο θα πρέπει να είσαι κερδοφόρος, αλλά θα πρέπει να ανταποδίδεις και αυτό για το οποίο σε πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι προβάλλει νέα Ελλάδα, πρέπει να απαλλαγούμε από τα βαρύδια του παρελθόντος, από τις συντεχνίες που μέχρι σήμερα λιμένονταν τον δημόσιο πλούτο και να φτιάξουμε μια καινούργια Ελλάδα με διαφάνεια και αξιοκρατία.